Όσο προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου της Δημοτικής Αγοράς, τόσο αποκαλύπτεται και η αρχαιολογική εκτός από τη νεότερη αξία του μνημείου. Το προηγούμενο διάστημα, κατά τη διάρκεια των εργασιών αντιστήριξης και ενίσχυσης της θεμελίωσης του μνημείου, αποκαλύφθηκε η μύτη του προμαχώνα πάνω στον οποίο χτίστηκε η αγορά. Η τέλεια συμμετρία του είναι εντυπωσιακή. Το πρωί ο Δήμαρχος Χανίων με την τεχνική υπηρεσία και οι προϊσταμένοι της αρχαιολογίας με τους επιβλέποντες της υπηρεσίας πραγματοποίησαν αυτοψία στις εργασίες, οι οποίες εξελίσσονται βάσει χρονοδιαγράμματος. Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι εργασίες προχωρούν και προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την εξέλιξη των εργασιών. Όλα κυλούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Πρόσφατα είχαμε και την αποκάλυψη του τείχους πάνω στο οποίο εδράζεται η Δημοτική Αγορά. Έχουν γίνει σε συνεργασία και με την Εφορία Αρχαιοτήτων αλλά και την Νεωτέρων οι κατάλληλες έρευνες και μελέτες και βγαίνουν σημαντικά συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό για μας ότι έχουμε τη δυνατότητα και στο πλαίσιο του έργου γίνεται η αποκάλυψη του προμαχώνα, πια τα φόρμα και του τείχους που όλοι γνωρίζαμε ότι υπήρχε κάτω από την αγορά και πάνω σε αυτό εδράζεται η αγορά. Το στοίχημα τώρα είναι να ολοκληρωθεί εντός του 2023 και να χρηματοδοτηθεί και η μελέτη του περιβάλλοντος χώρου της Δημοτικής Αγοράς και να εγκριθεί από το ΚΑΣ, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες υπάρχουν σκέψεις για επιπλέον σκαλάκια για την πρόσβαση στον εσωτερικό χώρο ή για την τοποθέτηση τζαμιού στο προάβλιο ώστε να φαίνεται τμήμα του προμαχώνα. Αυτό είναι μία προοπτική που εξετάζουμε μαζί με τις τεχνικές από κοινού, τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Χανίων και με τον ίδιο τον Δήμαρχο Χανίων, το θέμα της μελέτης του περιβάλλοντος χώρου, έτσι ώστε να συναποφασίσουμε από κοινού τον καλύτερο τρόπο ανάδειξης του προμαχώνα και των τειχών. Και βέβαια θα καταθέσουμε την εισήγησή μας στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Επεμβαίνουμε συγχρόνως σε δύο μνημεία, δηλαδή έχουμε το υποκείμενο μνημείο, το ενετικό τείχος, τον προμαχώνα και το υπερκείμενο σε αυτό στην αγορά. Οπότε πραγματικά είναι μια πολύ ευαίσθητη και απαιτητική εργασία. Ένας από τους στόχους επίσης είναι να ολοκληρωθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται οι παρεμβάσεις στις κολόνες, ώστε να μπορέσει να τοποθετηθεί η νέα στέγη στο μνημείο για να συνεχίζονται οι εργασίες και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Κάνουμε τις εργασίες τώρα της κατασκευής του περιματρικού σενάζ που θα κάνουμε στο κτίριο και συνεχίζουμε με την κατασκευή και την επισκευή της στέγης, η οποία θα τοποθετηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τη στατική ενίσχυση του κτηρίου. Μας ενδιαφέρει πρώτα πρωτίστως η θεμελίωση του κτηρίου και η τοποθέτηση της μεταλλικής στέγης προκειμένου ουσιαστικά να προφυλάξουμε το κτίριο από τις καιρικές συνθήκες. Η Δημοτική Αγορά χτίστηκε πριν από περίπου 110 χρόνια με τα αρχιτεκτονικά της σχέδια να παρουσιάζονται για πρώτη φορά το 1908. Εκτός του ότι η ιδέα ήταν να συγκεντρωθούν τα εμπορικά καταστήματα σε ένα σημείο και για την ανταλλαγή απόψεων αλλά και συνέβρεσης του κόσμου, η αγορά τότε ένωσε με την κατασκευή της τη νέα πόλη των Χανίων από το νότιο της τμήμα στην παλιά πόλη των Χανίων στο βόρειο. Σημασία έχει η ποιότητα των εργασιών ταυτόχρονα με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η Δημοτική Αγορά θα έχει ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024.